said, if you have been fully vaccinated, then you can essentially travel from the 19th of July to an amber-list country without needing to come back and quarantine. You'll still need to come back and take a day two PCR test. Στη Βρετανία καταγράφονται πάνω από 35.000 κρούσματα την ημέρα. Μετά την άρση της καραντίνας, οι αυξήσεις στις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων σε πορτοκαλί χώρες έφτασαν μέχρι και 400%, ενώ από τις 19 Ιουλίου θα αρθούν οι περισσότεροι περιορισμοί στη χώρα. Αν και ένα στους δύο Ισπανούς είναι πλήρως εμβολιασμένοι, μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 20 με 29 τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν καταγραφεί περισσότερες από 800 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν την Πέμπτη την πρώτη μέρα ενός μουσικού φεστιβάλ στην Βαρκελόνη, που στοχεύει να χρησιμεύσει ως δοκιμαστική εκδήλωση εν μέσω πανδημίας. Το τριήμερο μουσικό φεστιβάλ Κρουίγια επιτρέπει στους θεατές να παρευρεθούν χωρίς να τηρούν τους κανόνες απόστασης, ενώ κατά την άφιξη κάνουν τεστ, με τους διοργανωτές να στοχεύουν έως και 25.000 τεστ την ημέρα. Οι Pfizer-BioNTech αναπτύσσουν ένα νέο αναβαθμισμένο εμβόλιο που στοχεύει ειδικά στην πιο μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα. Οι δύο εταιρείες θεωρούν ότι αυτό θα αποτελέσει ένα έξτρα όπλο στην περίπτωση που μια ενισχυτική δόση αποδειχτεί ανεπαρκής. Η Επιτροπή Ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ανανέωσε τις οδηγίες σχετικά με τα εμβόλια. Για το εμβόλιο της AstraZeneca συνιστά την προσθήκη προειδοποίησης για σύνδρομο Guillain-Barré, ενώ συμβουλεύει τα άτομα που πάσχουν από το πολύ σπάνιο σύνδρομο τριχοειδούς διαρροής να αποφεύγουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Για τα εμβόλια Pfizer και Moderna συνιστά την προσθήκη της μυοκαρδίτιδας και της περικαρδίτιδας στις ενδυνάμει παρενέργειες των εμβολίων αυτής της τεχνολογίας.